Σας άκουγα χθες το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση το ότι είστε σε άλλο mood. Επιμένετε να είστε σε άλλο mood, διαφορετικό. Ακόμη και όταν σας ετέθη, και με αυτό ξεκινώ ευθέως, είναι η θρησκεία των μουσουλμάνων το πρόβλημα? Όχι, το αντίθετο. Ένα τμήμα του προβλήματος είναι, βεβαίως. Δηλαδή, συγκροτούνται γύρω από ένα σκεπτικό. Αλλά δεν είναι αυτό που κινητοποιεί αυτή την άρνηση και αυτή τη βία κατά τη Δύση. Είναι πολιτικές πράξεις αυτές, και το είπα χθες και το επιμένω σε αυτό το ζήτημα, ότι δεν είναι η θρησκεία αυτή που τις κινητοποιεί. Είναι το πολιτικό σκεπτικό αυτό που τις κινητοποιεί, και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα το δούμε να ξαναγίνεται. Θα το δούμε να ξαναγίνεται. Δεν έχει τελειώσει εδώ η ιστορία, λέτε δηλαδή? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχει τελειώσει, και θα σας πω γιατί το θεωρώ αυτό. Είναι δύο οι αιστείες. Η μία αιστεία είναι αυτή οι αρχές ασφαλείας και οι γενικότερες διοκτικές αρχές, οι συνεργαζόμενες, θα έλεγα, πανευρωπαϊκά και όχι μόνο, το σύνολο των δυτικών αρχών συνεργάζεται και μας έχει πει ότι αυτού του είδους οι πράξεις θα συμβούν. Από την άλλη, έχουμε πλειάδα από ενημέρωση προερχόμενη από τις αιστείες, δηλαδή από το ISIS και ούτω καθεξής, οι οποίοι επίσης κατ' επανάληψη μας έχουν πει ότι το πλαίσιο των τρομοκρατικών επιθέσεων θα είναι σε δυτικό έδαφος και ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα αυτοί οι δύο συγκλίνουν με λίγα λόγια, λέγοντάς μας ότι θα συνεχίσουμε τη δράση. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, βρίσκεται εντός ή εκτός εισαγωγικών ποιοτικά στοιχεία που διαφοροποιούν όλο αυτό το κύκλο βίας και αίματος από προηγούμενες δεκαετίες? Σας άκουγα χθες και μου άρεσε ο τρόπος που το προσεγγίσατε. Σας ρώτησαν ευθέως αν βρίσκεται ομοιότητες, για παράδειγμα, με τη δράση των Ερυθρών Ταξιαρχείων. Είπατε σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί? Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν, ένα, αν το θέλετε, πολιτικοποιημένο διαφορετικά, πολιτικοποιημένες διαφορετικά μορφές βίας από αυτό πλέον που τα αιτήματά του είναι τελείως διαφορετικά. Οι αιστείες, οι αφορμές που ξεκινούν τη μορφή αυτή βίας δεν έχουν καμιά σχέση με αυτές που ήταν στο παρελθόν, τα οποία λειτουργούσαν μέσα στις ευρωπαϊκές και όχι μόνο πρωτεύουσες, με συγκεκριμένους εχθρούς, με συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί έχουν μια πια ευρεία λογική. Βεβαίως εδώ βλέπουμε ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, κύριε Σαχίνη, ότι η δράση, τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή τη δράση είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι εισαγόμενα άτομα. Οι πολίτες αυτή της Ένωσης είναι βέβαια σε μεγάλα ευρωπαϊκά σύνολα, είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, δεν είναι το σύνολο των πολιτών τρίτης και τέταρτης γενιάς, κάθε άλλο. Αυτοί όμως οι ριζοσπαστικοποιημένοι φανατικοί, βλέπουμε ότι έχουν και μια ικανότητα πολύ μεγάλη να δικτυώνονται πανευρωπαϊκά, γνωρίζουμε δηλαδή ότι έχουν δίκτυα, ξέρουμε ότι συνομιλούν με τους χώρους προέλευσης ενιών βίας, όπως είναι η γενικότερη Μέση Ανατολή και όπου υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, αλλά και η Βόρεια Αφρική, και βέβαια ανακοινώνουν τις προθέσεις τους πάντα, και επίσης έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση σε όπλα και ικανότητα χρήσης των όπλων αυτών, και όχι μόνο των όπλων από μόνα τους, αλλά και της ίδιας της προσωπικότητάς τους. Δηλαδή μπαίνουν και στη λογική της θυσίας. Επειδή αναλύεται θέματα ασφάλειας, θέλω να σας ρωτήσω, βρίσκεται ότι υπάρχει και μια αναβάθμιση, για μας δεν είναι αναβάθμιση, αλλά για αυτούς μια αναβάθμιση στην επιλογή των στόχων, που μοιάζει να είναι κάπως, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι ένα δόκιμο, πιο χύμα, μέσα στον κόσμο δηλαδή. Αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που, αν θέλετε, δημιουργεί άλλο πεδίο πια? Όχι, 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 κύριε Σαχίνη. Αυτό το πεδίο το έχουμε δει από το τέλος του διπολικού συστήματος να εκλαμβάνει, απλώς να εξελίσσεται. Η επιλογή των πολιτών ως στόχων, η επιλογή συγκεκριμένων χώρων, αεροδρόμια, μετρό, τρένα, λεωφορεία και το καθεξής, ξεκίνησε ως επιλογή στόχων από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Είδαμε το μέγα δείγμα, για παράδειγμα, στο Τόκιο, όπου έγινε στο μετρό τότε με τη χρήση. Θα μου πείτε, άλλη λογική είναι, άλλο σκεπτικό, αλλά παρόλα αυτά είχαμε αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας, και βέβαια συνεχίζεται, γιατί αυτό έχει καταγραφεί ως επιλογή αυτού του τύπου της βίας. Με δεδομένο ότι, σωστά είπατε, κατά μείζωνα λόγο, είναι Ευρωπαίοι πολίτες, σημαίνει ότι γνωρίζουν από τα μέσα και τον τρόπο ζωής στην Ευρώπη, άρα εκεί χτυπάνε κυρίως?
Αυτό χτυπάνε την ελευθερία της διακίνησης, μετακίνησης για να σπάσουν ψυχολογικά. Πρέπει να πω ότι έχουν πετύχει το στόχο του φόβου και του τρόμου αυτή τη στιγμή. Έτσι, όλοι παίρνουν μέτρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Η στρατηγική της τρομοκρατίας αυτή είναι. Είναι ναι. Να τρομοκρατήσει. Αυτό σκέφτεται και αυτό κάνει. Και βέβαια και θεωρητικά και ουσιαστικά είναι πάντα πάρα πολύ επιτυχημένη όταν επιλέγει αυτούς τους συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό το ξέρουμε, αν το θέλετε, στο σύνολο της ιστορίας της δράσης της βίας. Από εκεί και πέρα, τα άτομα αυτά πράγματι έχουν γνώση το πώς λειτουργεί και το πώς δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Mm-hmm. Η οποία δεν την επιλέγουν ως πολίτευμα, δεν την επιθυμούν ως πολίτευμα και προχωρούν σε μια άλλη διάσταση σκέψης, η οποία είναι, μπορεί να είναι είτε χαλιφάτα λέγεται, είτε μια άλλη μορφή σκέψης λέγεται, αλλά απορρίπτουν απόλυτα το δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό καταρχήν. Αυτό είναι για μένα ένα μέγα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν μου φτάνει, εμένα προσωπικά τουλάχιστον, η επανάληψη της καταδίκης από τους ηγέτες της Δύσης κάθε φορά που γίνεται μια πράξη. Οφείλουν όλοι αυτοί οι ηγέτες, μαζί και οι πολίτες βεβαίως, να αντιληφθούν από πού προέρχεται αυτό για να περάσουμε όχι στην ακαταστολή που γίνεται συνήθως, αλλά στην πρόληψη. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα σας στέλνει καταρχήν, τι μπορεί να κάνει ο μέσος Ευρωπαίος, σας αφήσουμε καταρχήν το κράτος, για να προστατευτεί πέρα από το να αναγνωρίσει θρησκευτικά και πολιτισμικά λίγα χαρακτηριστικά στους τρομοκράτες, για να μην την πληρώσει ο μουσουλμανικός πληθυσμός. Τι μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, τέλος πάντων. Να πούμε, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι, όχι να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πλειάδα των ενεργειών, των τρομοκρατικών ενεργειών δεν είναι στην Ευρώπη, δεν είναι σε Ευρωπαίους πολίτες, συντριπτικά είναι στο μουσουλμανικό χώρο. Συντριπτικά πληρώνουν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν σκέφτονται, δεν ταυτίζονται με την έννοια του φανατισμού αυτού του τύπου. Mm-hmm. Άρα όμως πρέπει να πούμε ότι η ιδιαιτερότητα των πράξεων που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος ή σε δυτικό έδαφος κινητοποιούν λίγο διαφορετικά αντανακλαστικά από αυτά που κινητοποιούν όταν συμβαίνουν στις χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Βορείου Αφρικής. Πόσο δίκιο έχετε, σφαγή έγινε στα κουρδικά χωριά. Του αποκεφάλισε ο τουρκικός στρατός και δεν κουνήθηκε φίλο. Έχετε δίκιο. Γενοκτονίες γίνονται και κανένας δεν κινητοποιείται. Όταν συμβαίνει και ένας να σκοτωθεί, βλέπετε έχει ειδική βαρύτητα ο δυτικός πολίτης όσον αφορά την τρομοκρατία. Θα έπρεπε να πω εδώ πέρα ένα δεύτερο στάδιο που είχα σκοπό να σας αναφέρω. Είναι οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν. Οι πολίτες μπορούν να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να αλλάξουν τις πολιτικές δράσεις που δημιουργούν το φαινόμενο αυτό. Αυτό βέβαια, κύριε Σαχίνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι συμφέροντα και είναι άλλες λογικές. Οπότε ούτε θα ακουγόταν ποτέ οι πολίτες, εάν ακόμα και πίεζαν τις κυβερνήσεις τους να αλλάξουν τις πολιτικές τους. Να μην διαλύουν κράτη, με λίγα λόγια. Έχετε δίκιο, γιατί αυτό έχει φύγει τελείως από το κάδρο τώρα. Λες και είναι αυτόματο ο Ντάες, ο Ίσις, είναι εκεί το Ισλαμικό Χαλιφάτο στην Ευρώπη, στην καρδιά. Λες και δεν έχουν προηγηθεί άλλα πράγματα. Έχετε δίκιο. Απόλυτα. Επίσης, θυμηθείτε ότι πριν συμβούν αυτές οι πράξεις, εδώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών και δυτικά γενικά μέσω μαζικής ενημέρωσης δεν ήταν τόσο αρνητικές. Κατέγραφαν, αλλά φαινόταν έτσι μια αδιόρατη ανοχή σε αυτό το μόρφωμα. Το οποίο βέβαια μόρφωμα, όπως ξέρουμε, δημιούργηκε δημιούργημα. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από μόνο του. Άρα η εκτροφή του φιδιού, λέτε, κάποια στιγμή αυτονόητος θα γύρισε να δαγκώσει και τους εκτροφείς. Εκεί θα πει. Πάντα έτσι συμβαίνει. Πάντα έτσι. Πείτε μου όμως, είναι μια άλλη μέρα στην καρδιά της Ευρώπης. Βλέπουμε πια στρατό, μυστικές υπηρεσίες, σε δημόσιους χώρους, μια συζήτηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Γίνεται φρούριο, πιστεύετε, πια η Ευρώπη και εκ των πραγμάτων de facto πάει και σε Σέγγεν? Το ζήτημα είναι ότι ξεκίνησε αυτό εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι ξαφνικά. Είναι μάλλον θα έλεγα εξελίσσιμο είδος. Εξελίσσιμο. Ξεκίνησε και με την κρίση, την οικονομική. Στη συνέχεια το είδαμε να εντείνεται και να φτάνει στο σημείο να μιλάμε για κλείσιμο συνόρων, να μιλάμε για τείχη που θα χτιστούν, για διώξιμο ανθρώπων, που φαίνεται ότι θα πρέπει να βγάλω από το Ευρωπαϊκή Ένωση το κομμάτι ένωση. Εδώ δεν είναι ένωση. Εδώ μιλάμε για ουσιαστικά προβλήματα και όταν μάλιστα με το σκληρότερο τρόπο και λόγο παραπέμπουν μια χώρα όπως είμαστε εμείς, που γινόμαστε αποδέκτες όλων αυτών των ανθρώπων. Αλλά το ζητούμενο εδώ είναι ότι η Ένωση και δεν γίνεται
στενότερη η σχέση, mm-hmm. παρά τα λόγια, όπως είδατε ότι mm-hmm. έχουμε διαρκώς καταδίκη, επανάληψη καταδίκης από ηγέτες, όλοι οι ηγέτες βγήκαν να καταδικάσουν, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Γιατί το να λες και να πράττεις είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχετε δίκιο. Εγώ ρωτώ αν θεωρείτε ότι θα περάσουμε από μια φάση στοχοποίησης γενικά του προσφυγικού πληθυσμού, διότι οι ακραίες φωνές τώρα είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Αυτή η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι, κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό, το ότι θα είναι δύο τα τινά. Το ένα είναι ότι θα αυξηθούν υπέρμετρα τα κατασταλτικά μέτρα, τα οποία κάθε φορά που γίνεται μια πράξη, σας θυμίζω ότι αναβαθμίζονται, και όχι μόνο αναβαθμίζονται, αλλά και είναι και απόλυτα αποδεκτά. Γιατί ο πολίτης, όποιος πολίτης, από όποιον είναι, επιθυμεί την ασφαλειά του, την προσωπική, της οικογένειας, του χωριού του κ.ο.κ. Άρα αυτό το ζήτημα λοιπόν της καταστολής θα αυξηθεί υπέρμετρα. Όχι πρόληψη, καταστολή. Ταυτόχρονα θα δούμε ότι η τρομοκρατία, η οποία λειτουργεί πάντα ως άλοθη, θα συντηρητικοποιήσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη. Θα αναδειχθούν ακραίες απόψεις. Οι οποίες απόψεις ακραίες, θα δείτε ότι θα δημιουργηθεί και ένα υπόγειο μυστικό ρεύμα ανοχής των πολιτών σε αυτή την ακραία τάση που θα υπάρξει. Εννοείται πολιτών που δεν είναι στο περιθώριο ή καταπιεσμένοι, αλλά πολιτών που είναι, ας το πούμε, ενεργοί πολίτες. Ενεργοί πολίτες. Βεβαίως, οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι η ασφάλειά τους είναι σε κίνδυνο. Άρα θα πρέπει να προσπαθούν, και χωρίς καν να το πούνε αν το θέλετε, θα στηρίξουν. Θα δείτε κόμματα να βγαίνουν στην επιφάνεια, ενώσεις και οργανώσεις και ούτω καθεξής, οι οποίες θα εκφράζονται με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Άρα βαθαίνει το ρήγμα. Δεν μου λέτε, δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Ανατροφοδοτούμε έτσι όμως και τους ακραίους τρομοκράτες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αυτό ο ένας αθρέφει τον άλλον, δηλαδή, μου λέτε στην ουσία. Ανακυκλώνουμε. Μάλιστα, ανακυκλώνουμε. Ότι ανακυκλώνουμε, γι' αυτό είπα ότι θα ξαναδούμε το δείγμα αυτό. Πείτε μου τώρα σε σχέση με την Ελλάδα, διότι με βάση τα εξ αντικειμένου τα μέτρα που λαμβάνονται, εδώ σφραγίζονται τα πάντα πια από ό,τι φαίνεται. Και αρχίζει και στην Ελλάδα μια άποψη να καλλιεργείται ότι πρέπει και εμείς να κηρυχτούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχουμε μαζικές ροές, γιατί την Τουρκία δεν γίνεται κουβέντα. Ποιος τις θέλει? Κανένας δεν ασχολείται, και αυτό είναι ένα μέγα ζήτημα, όπως ξέρετε, από πού έρχονται όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι πόσο υπάρχει μια σιγή, μια σιωπή, ένα πέπλο που σκεπάζει αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί τμήμα και σοβαρότατο τμήμα του προβλήματος. Εξ αντικειμένου πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα στην Ελλάδα? Καταρχήν βλέπω ότι από σήμερα έχει αλλάξει η αφήγηση για την Ιδωμένη. Ότι άντε παιδιά να φεύγουν από εκεί, και πρέπει να γίνει πιο ελέγξιμη η κατάσταση, γιατί δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει και πώς μπαίνει και με τι προθέσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες. Από εκεί αρχίζει η αφήγηση, όπως ξέρετε. Μιλάμε πάλι για καταστολές, δηλαδή για κατασταλτικά μέτρα, και τα οποία θα είναι πάλι αποσπασματικά, θα είναι πάλι με μια λογική σήμερα το κάνω, αύριο το ξεχνάω. Η ουσία του πράγματος είναι ότι καθώς η Ευρώπη, τα Βαλκάνια και η Ευρώπη κλείνουν σταδιακά τα σύνορα, αναβαθμίζοντας υπέρμετρα την έννοια της απειλής, αυτό το κύμα των προσφύγων, το οποίο θα αυξηθεί, θα μείνει εδώ. Και υπάρχει ένα μέγα ζήτημα αυτή τη στιγμή, πώς θα λυθεί. Βέβαια θεωρώ ότι οι πιέσεις που ασκούν και ασκεί και η Ελλάδα, ίσως κάποια μικρή πόρτα ανοίξει και κάποιοι άνθρωποι μπορούν να περάσουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, που δεν έχουν καμία σχέση με τη βία, αν το θέλει, απολύτως καμία αυτοί οι άνθρωποι, θα αρχίσουν να συσσωρεύουν οργή. Και αυτή η οργή πολλές φορές φτάνει και σε ακραία σημεία. Είχαμε ήδη δύο παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πλέον απελπισμένοι πήγαν να βάλουν φωτιά στον εαυτό τους. Και είναι και η τριβή της καθημερινότητας σιγά σιγά, της απραξίας. Τα παιδιά σου αρρωσταίνουν, κάνουν άρχισης λοιπόν και αναβαθμίζεις. Το μπορεί να είναι, το θέλετε, γίνονται πιο ευάλωτοι. Πείτε πιο ευάλωτοι μου, για να ακούσουν πιο αιρετικές φωνές. Από θέμα ανάλυσης σε ζητήματα ασφάλειας, η Ελλάδα έχει θέμα, θεωρείτε? Βεβαίως έχει θέμα. Πού έχει βρίσκεται η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα στρατηγικό συγκεκριμένο σημείο, το οποίο σε αυτή τη φάση, εκ των πραγμάτων, είναι μια χώρα η οποία συζητιέται και παγκόσμια. Χωρίς να πούμε βεβαίως, γιατί συζητήσαμε και στο παρελθόν και λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, καθώς φέρεται ανθρώπινα στους ανθρώπους αυτούς, είναι λιγότερο σε κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ πρέπει να πω ότι με τη στροφή που έχουν πάρει, και αυτό κάθε μέρα βλέπουμε τη διαφορετικότητα της δράσης όλου αυτού του σκεπτικού, δεν υπάρχει καμία, μα καμία χώρα, και η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτό, που να είναι απόλυτα ασφαλή. Άρα χρειάζεται ένα σχέδιο ως κράτος στο πώς ακόμη, αν θέλετε, θα διαχειριστεί το ενδεχόμενο 200.000 ανθρώπων. Να σας πω ένα πρακτικό ζήτημα. Θα γίνουν τζαμιά, ή θα απαιτούν να γίνουν τζαμιά. Οι χώροι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, έτσι. Βεβαίως, υπάρχει μια διάχυτη ατμόσφαιρα, η οποία όμως φέρνει και διάχυτη άρνηση.
Γιατί όλα αυτά δεν είναι συγκροτημένα, συγκεκριμένα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας σχεδιασμός βήμα το βήμα και να μπορέσει και ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, να αντιληφθεί όλο αυτό το σκεπτικό. Υπάρχουν αποσπασματικές κινήσεις και θα έλεγα ότι πολλές φορές αυτές οι αποσπασματικές κινήσεις δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που λύνουν. Κοιτάξτε τώρα, ανακοινώθηκε ότι αύριο θα έχουμε έκτακτη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε. Και ειλικρινά τώρα αναρωτιέμαι, με φόντο και τη συμφωνία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη με τις αποφάσεις που λαμβάνουν τελικώς. Διότι μεγενθύνουν το ζήτημα. Εγώ αυτό βλέπω ότι γίνεται εδώ. Ακριβώς. Και το ανακυκλώνουν. Και το ανακυκλώνουν. Και τα μεγενθύνουν, γιατί δεν θα βρεθούν, δεν θα παρθούν ουσίες σε βάθος μέτρα. Έτσι υπάρχουν τα συμφέροντα, είναι τελείως διαφορετικά. Άρα εκ των πραγμάτων εδώ είναι το τι συμφέρον έχει το καθένας από αυτούς που είναι η πιο ισχυρή, αν το θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη εννοώ, και βέβαια η πιο αδύναμη, όπως είμαστε εμείς. Λέει εδώ ένας ακροατής, κυρία Μπόση, πώς εξηγείτε το γεγονός? Πράγματι έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να γενικεύουμε για το μουσουλμανικό πληθυσμό. Αλλά το 99% των επιθέσεων γίνεται από μουσουλμάνους τελικώς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή συζήτηση και ορθά μπήκε σαν ερώτημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με μια περιοχή γεωγραφική η οποία έχει μια ιστορική συγκεκριμένη εξέλιξη. Είτε πρόκειται για τα κράτη της Βορείου Αφρικής, είτε πρόκειται για τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Πρώην αποικίες, τέως αποικίες, πάμπλουτες χώρες σε γεωπολιτικό πλούτο, το οποίο όμως δεν εξελίχθηκε με ένα φυσιολογικό τρόπο. Καθώς έφυγαν οι αποικιοκράτες, αν το θέλετε, στη συνέχεια παρέμειναν οι αποικιοκράτες, καθώς αυτός ο γεωπολιτικός πλούτος δεν έφυγε ποτέ από τα χέρια τους. Παρέμεινε. Στη συνέχεια είδαμε ότι είχαν μια ανάδειξη των δικτατορικών καθεστώτων, εξαιρετικά σκληρών καθεστώτων, τα οποία επίσης δεν επέτρεψαν την ήρεμη εξέλιξη αυτών των κοινωνιών. Αυτές οι κοινωνίες λοιπόν συσσόρευσαν πάρα πολλά ζητήματα. Γι' αυτό όταν έγινε η περίφημη Αραβική Άνοιξη, την οποία ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη από τη Δύση και όχι από τους ίδιους, έγιναν όλοι εκπληκτοί όταν είδαν ότι αναβαθμίστηκαν τα ισλαμικά στοιχεία. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι συζητούσαν χρόνια πριν και στη συνέχεια συζητούν ακόμα για έννοια ταυτότητος. Και έγινε χρήση της θρησκείας στην έννοια ταυτότητος. Τι διαφορετικό έχουμε από αυτούς? Έχουμε μια διαφορετική θρησκεία. Τι μας λέει να κάνουμε αυτά? Άρχισε λοιπόν να είναι διάχυτη αυτή η ατμόσφαιρα σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν βία, αλλά μέσα σε αυτό έχουμε δει ότι πάντα υπάρχουν ομάδες που θα φτάσουν σε ακραίες μορφές έκφρασης, που είναι η βία. Άρα πάλι λέτε ότι είναι πολιτική η βάση της εκκίνησης. Σαφώς είναι πολιτική βάση. Και βέβαια χρησιμοποιείται. Είπα, το πέπλο της θρησκείας είναι και πολύ βολικό εδώ που τα λέμε. Θέλω να κλείσουμε με ένα ακόμη ερώτημα, ακροατή, ο οποίος επανέρχεται. Θέλω να μας πει, κυρία Μπόση, η Ελλάδα με τέτοια φορά πραγμάτων σε όλη την Ευρώπη μπορεί να μην ανοίξει τη συζήτηση, μπορεί να μην λάβει μέτρα? Μπορεί να λέει ότι εγώ δεν περιστέλλω το ένα και το άλλο? Βλέπετε πως μπαίνει σιγά σιγά στην ατζέντα της κοινωνίας. Έχετε δίκιο. Για πείτε μου. Για τα θέματα τα κατασταλτικά μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες από τις πρώτες, αν το θέλετε, συντάσσεται με τα αιτήματα των Βορειοευρωπαίων ή των Κεντροευρωπαίων που έχουν διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική εξέλιξη, διαφορετική ιστορική άποψη. Και βλέπετε ότι εμείς συντασσόμαστε άμεσα. Λες και θα χάσουμε αν δεν συνταχθούμε. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Θεωρώ, ναι, ότι η Ελλάδα οτιδήποτε της πουν θα το κάνει. Και έχω και μια ερώτηση, έτσι τρέχω απορία. Βεβαίως είστε σε ζητήματα ασφαλείας, αλλά έχετε μια ευρύτητα σκέψη. Πείτε μου, αν άλλαζε σήμερα το μοντέλο αφήγησης από τους μπροσταροκριούς της Ευρώπης, τους Βορειοευρωπαίους, Γερμανούς, τους Γάλλους, αν θέλετε, τι εννοώ? Αν οι κοινωνίες, γιατί έχω υπόψη μου κάποια στατιστικά στοιχεία που είναι εντυπωσιακά, προ-κρίσης όπως την ορίσαμε, είχαμε μια ενσωμάτωση 1,5 εκατομμύριο πληθυσμού κατά βάση μουσουλμανικού, αλλά ήμασταν σε φάση ανάπτυξη 2000-2010. Ενσωματώναμε 1 εκατομμύριο μετανάστες στους Ευρώπη το χρόνο. Η ανεργία έπεφτε και δεν είχαμε και άνοδο της ακροδεξιάς. Μόλις πέφτουν τα ποσοστά ενσωμάτωσης το 1/3 από το 2010 στο 2015, και ενώ οι ανάγκες αυξάνονταν, αρχίζει να φουντώνει από τη μια ακροδεξιά, από την άλλη το ισλαμικό κίνημα. Αν αλλάξει η αφήγηση, δηλαδή αν αποφασίσουν οι μπροσταροκροί της Ευρώπης να ανοίξουν την ιστορία του χρέους, όχι για την Ελλάδα, γενικώς λέω, προχωρήσουν σε μαζικές επενδύσεις, υποδομές, την εκπαίδευση. Αν αλλάζαμε την οικονομική αφήγηση, θα αμβλύνονταν αυτή η εικόνα, πιστεύετε, ή είναι τραβηγμένο? Δεν θα γίνει όμως, κύριε Σαχίνη. Δεν θα γίνει αυτό που λέτε. Γιατί τα συμφέροντά τους δεν είναι σε αυτή την παράμετρο που θέσατε εσείς.
τα συμφέροντά τους είναι να συνεχίσουν ως έχει, γιατί με αυτό ανοίγει πράγματι ουσίας η ψαλίδα μεταξύ Βορρά και Νότου και ξεκαθαρίζουν τη θέση ποιοι είναι και πώς στέκονται στην έννοια της οικονομίας. Βλέπετε ότι αυτό το μόρφωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ενιαίο ως σύστημα κρατών πλούτου, οικονομίας, ανάπτυξης, βιομηχανίας κ.ο.κ. Και όταν επιβάλλονται στις φτωχότερες χώρες, όπως είμαστε και εμείς μέσα σε αυτές οι επιτακτικές λογικές τους, γίνονται αποδέκτες και γίνονται αποδεκτές μάλλον αυτές. Άρα εκ των πραγμάτων δεν νομίζω ότι αυτή η σκέψη, που βέβαια θα μπορούσε να είναι μια σκέψη έτσι, μέσα σε μια ελευθερία να υποθεί ότι τι ωραία που θα ήταν αν όλοι μαζί. Δεν γίνεται. Δεν θα γίνει. Γι' αυτό και λέτε εσείς ότι το Ενωμένη Ευρώπη, για το Ενωμένη πολύ αμφιβάλλω, κρατάω μεγάλο. Κρατάμε το αυτό αμφιβάλλω πάρα πολύ για την έννοια του. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η άρνηση, γιατί άκουσα και εγώ τους ηγέτες να λένε ότι είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί κατά της δημοκρατίας. Αυτά με συγχωρείτε, εγώ τα βλέπω λίγο αστεία, γιατί η άρνηση, η απειλή δεν ενώνει τελικά με τον τρόπο που γίνεται. Ενώνει η θέση.